Ο χαμηλός μέχρι στιγμής αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού στα Χανιά δεν δημιουργεί κλίμα εφησυχασμού, με τις αστυνομικές αρχές να εστιάζουν στην τήρηση των μέτρων, εντείνοντας μάλιστα τους ελέγχους. Το βράδυ του Σαββάτου, λίγο πριν την έναρξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας, μεικτά συνεργεία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων έστησαν μπλόκα στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα σας. Θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε μετακίνηση στο μήνυμα που θέλετε στείλει. Ναι. Θέλετε και ταυτότητα. Άμα είναι εύκολο. Βεβαίως. Η ώρα είναι 9 το βράδυ και στα δύο ρεύματα της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη στο κέντρο της πόλης των Χανίων, 6 συνεργεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων πραγματοποιούν ελέγχους για άσκοπες μετακινήσεις και για χρήση μάσκας. Μπράβο, παιδιά, απλά μετά τις 9 να πάτε σπίτι, έτσι. Περιμένετε λεωφορείο να πάτε σπίτι. Οι αστυνομικοί προχωρούσαν και σε συστάσεις για την αποφυγή συγχρονισμού και για τήρηση του επιτρεπόμενου ωραρίου κυκλοφορίας, καθώς η κίνηση ήταν αυξημένη. Περιμένετε λεωφορείο να πάτε προς το σπίτι, έτσι. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έλειψαν οι γκρίνιες και οι δυσαρέσκεια από πολίτες που είτε δεν είχαν στείλει το σχετικό μήνυμα μετακίνησης, είτε είχαν στείλει λάθος μήνυμα. Συνολικά 21 πρόστιμα βεβαιώθηκαν χθες στα Χανιά, τα 11 για μη χρήση μάσκας και τα 10 για άσκοπη μετακίνηση. Σε επίπεδο Κρήτης βεβαιώθηκαν συνολικά 138 πρόστιμα σε 2.578 ελέγχους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα.